Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 26 Αυγούστου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να δούμε μαζί τους τίτλους από τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας και επιστρέφουμε. Απεργιακή κινητοποίηση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. Ευρεία σύσκεψη τεσσάρων δημάρχων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων. Νεκρός 52χρονος από γεωργικό μηχάνημα που οδηγούσε ο 72χρονος πατέρας του στην Ξάνθη. Με περίπου 40 εργαζομένους πραγματοποιήθηκε η απεργία στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης απέναντι στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς που επιβάλλει η κυβέρνηση. Οι υγειονομικοί μίλησαν για τα κενά που θα δημιουργήσει αυτή η απόφαση, καταλήγοντας πως η κυβέρνηση προσπαθεί να εντάξει ιδιώτες μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Ήδη έγγραφο της ΠΟΕΔΗΝ βρίσκεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να εξεταστεί η συνταγματικότητα των κυρώσεων που επιβάλλει η κυβέρνηση στους ανεμβολίαστους. Σε απεργιακή κινητοποίηση προχώρησαν το πρωί της 5ης οι εργαζόμενοι του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, διεκδικώντας την άμεση κατάργηση της απόφασης της κυβέρνησης που επιβάλλει υποχρεωτικούς εμβολιασμούς στους εργαζόμενους των δομών υγείας. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν περίπου 40 εργαζόμενοι, οι οποίοι φορούσαν μάσκες και διατηρούσαν τις αποστάσεις μεταξύ τους. Οι προϊστάμενοι λοιπόν των τμήματων έπεισαν άμεσα τους εργαζόμενους υπό αυτή την πίεση ότι και οι εμβολιασμένοι το επόμενο διάστημα, εφόσον δεν παρουσιάσουν τον πιστοποιητικό εμβολιασμό, από μία του μηνός με τους υπόλοιπους μαζί συναδέλφους δεν θα βρεθούν στα προγράμματα. Δηλαδή δεν θα εργαστούν και αυτοί. Άρα λοιπόν ο αριθμός ο οποίος καταγράφεται στο νοσοκομείο μας περίπου των 200 εργαζόμενων όχι μόνο θα διπλασιαστεί, θα υπερδιπλασιαστεί. Παρατηρούμε από την άλλη πλευρά ότι καμία προστασία της ομαλής λειτουργίας του νοσοκομείου μέχρι τις 1 του μηνός δεν θα πραγματοποιηθεί. Ίσα-ίσα, μέχρι τις 1 του μηνός απλά θα καταγράφονται εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι με αυτά που έχει επιλέξει, τις επιλογές που έχει κάνει η διοίκηση και από τις 1 του μηνός και έπειτα θα αρχίσουν οι διαδικασίες, θεωρητικά πάντα με αυτό που λέει το Υπουργείο, αναπλήρωσης αυτού του προσωπικού με συμβάσεις τρίμηνης εργασίας. Μπορεί να πιστέψει ένας άνθρωπος, ένας συνάδελφος, ένας εργαζόμενος, ένας σκεπτόμενος άνθρωπος ότι ένα Υπουργείο όλο αυτό το διάστημα, την πίεση που έχει ασκήσει και έχει ασκηθεί στο δημόσιο σύστημα υγείας, ότι με αυτόν τον τρόπο που ενεργεί θα αναπληρώσει προσωπικό όταν 5 μήνες επικουρικός πίνακας είναι στον αέρα και ήρθαν 5 εργαζόμενοι οι οποίοι είναι ακόμα σε αναμονή στο δικό μας νοσοκομείο? Σε περίπτωση που οι αναστολές εφαρμοστούν από την 1η Σεπτεμβρίου, θα προκληθεί ένα ντόμινο αντιδράσεων στους εργαζόμενους που θα μείνουν να φυλάξουν τις θερμοπύλες, αφού ήδη έχουν κοπεί οι άδειες και βάσει πορείας θα κοπούν και τα ρεπό. Το βάρος του υποστελεχωμένου ιδρύματος θα κληθούν και πάλι να το αναπληρώσουν με το φιλότιμό τους σε μια περίοδο που η μετάλλαξη Δέλτα βρίσκεται σε έξαρση. Το άλλο κομμάτι είναι που δηλώνεται και από τους συναδέλφους εμβολιασμένους, είναι το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα για αυτούς οι οποίοι θα πάνε στην εργασία τους, που έχουν δώσει το πιστοποιητικό εμβολιασμό. Αυτοί λοιπόν θα καλεστούν σε τμήματα της δυναμικής των 15 εργαζομένων. Να καλεστούν 5 εργαζόμενοι να βγάλουν τις βάρδιες. Ήδη χθες ήρθε η εντολή και κόπηκαν οι άδειες. Θα κοπούν και τα ρεπό και 5 εργαζόμενοι θα προσφέρουν ασφαλές υπηρεσίες στους νοσηλευόμενους. Είναι δυνατόν να το πιστεύει κάποιος που διοικεί αυτό το νοσοκομείο, που διοικεί αυτή την νοσηλευτική ιατρική υπηρεσία, να πιστέψει ότι αυτό το πράγμα θα βγει το επόμενο διάστημα και θα υπάρχει ασφαλή νοσηλεία? Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Το λέω ρητά και κατηγορηματικά και είμαι ο πρώτος εμβολιασμένος ο οποίος δεν θα δηλώσω το πιστοποιητικό μου εμβολιασμό, όχι μόνο από αλληλεγγύη στους συναδέλφους μου που οφείλω να το κάνω με τη συνδικαλιστική μου ιδιότητα, αλλά για το λόγο ότι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που είναι εμβολιασμένοι θα υποστούν φοβερά και τρομερά πράγματα το επόμενο διάστημα. Η πραγματική αιτία και η αφορμή είναι αυτό που ουσιαστικά πολιτεύεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που λέει το Υπουργείο είναι η ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας. Το είπε ο Υφυπουργός Υγείας. Θα προσλάβουμε μέσω ιδιωτών και θα προσφέρουμε εργασία στο νοσηλευόμενο. Τι σημαίνει αυτό? Ξέρετε τι σημαίνει αυτό?
ότι αυτό που θα πάρει στο χρονικό διάστημα που θα τον πάρει για τους επόμενους τρεις μήνες, αυτός λοιπόν θα πληρώνεται με 400 ευρώ, γιατί αυτή είναι η επιλογή του. Θα έχουμε τη σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, θα έρθουν οι εργολάβοι και θα εγκατιστούν και θα θρονιαστούν μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο. Λοιπόν, και αυτά θα συναντήσουμε το επόμενο διάστημα. Αξίζει να αναφερθεί πως η ΠΟΕΔΗΝ προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας με το αίτημα για κατάργηση της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών, σύμφωνα με το έγγραφο που κατέθεσε η θέσπιση της υποχρέωσης εμβολιασμού και μάλιστα με την απειλή κυρώσεων εις βάρος των εργαζομένων, έρχεται σε απευθείας αντίθεση προς τις συνταγματικές διατάξεις που προστατεύουν το θεμελιώδες δικαίωμα της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόμου και το δικαίωμα στην εργασία. Άρα λοιπόν, ως συνδικαλιστικός φορέας έχουμε ευθύνη για αυτό το κύμα το οποίο έρχεται με αυτά τα δεινά που περιμένουν τη δημόσια υγεία. Γι' αυτό καλέσαμε τους εργαζόμενους. Λυπάμαι πραγματικά από τη μία μορφή που όλοι οι εργαζόμενοι δεν δείχνουν την αλληλεγγύη τους, γιατί και το λέω για άλλον ένα λόγο επιπλέον. Εχθές η Ομοσπονδία, που κάποιοι συνάδελφοι, είτε εμβολιασμένοι είτε αβολίαστοι, λέγανε για την αδράνεια της Ομοσπονδίας και των σωματείων, κατατέθηκε επίσημα εξώδικο στο Συμβούλιο της Επικρατείας για άρση του νόμου. Και καλεί η Ομοσπονδία από μία του μηνός σε καταλήψεις και περιφρούρηση αυτού του αγώνα, για να μπορέσουμε λίγο να περιφρορίσουμε τα δικαιώματά μας. Και είναι ένα το μοναδικό δικαίωμα, το δικαίωμα στην εργασία. Δεν μπορεί κανείς με κανείς, υπουργός και υφυπουργός, να καταλύσει το δικαίωμα το δικό μου και ούτε να παρέμβει στα ατομικά μου δικαιώματα και αφορά τον εμβολιασμό, το σώμα μου ή οτιδήποτε άλλο. Αυτοί λοιπόν οι εξαναγκασμοί που προωθεί η κυβέρνηση με αυτό το μέτρο, με αυτή τη συμπεριφορά, θα βρει όλους τους εργαζόμενους σε λίγο απέναντι. Μπορεί να μην το βλέπετε αυτή τη στιγμή. Θα το δείτε όμως από τις 1 του μηνός, όταν θα τρέμετε σύγκορμο το νοσοκομείο, όταν ο κόσμος θα πεθαίνει στα ράντζα και εμείς θα καθόμαστε αδρανείς οι διοικήσεις και θα μας υπόσχονται τι? Ότι θα έρθουν εργαζόμενοι το επόμενο διάστημα. Και ποιο είναι αυτό? Και απευθύνομαι και στους συναδέλφους που δεν είναι παρόντες, που έχουν εμβολιαστεί. Ποιος νομίζει ότι θα μας υποχρεώσει δηλαδή να δώσω τον εμβολιασμό μου? Εγώ έχω εμβολιαστεί. Δεν θα το δώσω. Θα είμαι στην εργασία μου. Θα έρθω μέχρι τις 5, 6, 7, θα ξεκαθαρίσει το πράγμα. Πού θα πάει? Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα το δούμε πού το πηγαίνει η κυβέρνηση. Θα δούμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Προς ολοκλήρωση, κυρίες και κύριοι, οδεύει η κατασκευή της νέας υπερσύγχρονης μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Το εργοτάξιό της επισκέφτηκαν 4 δήμαρχοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης. Το παρόν έδωσε ο πρόεδρος της ΠΕΔ Βασίλης Μαυρίδης, ο πρόεδρος της ΔΙΑΜΑΘ Μανώλης Τσέπελης και ο δήμαρχος Καβάλας Θεόδωρος Μουριάδης. Ευρεία σύσκεψη μεταξύ των άμεσα εμπλεκόμενων δήμων στο έργο της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης συγκάλεσε ο Δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης. Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν ο Δήμαρχος Ξάνθης και πρόεδρος της ΔΙΑΜΑΘ Μανώλης Τσέπελης, ο πρόεδρος της ΠΕΔ και Δήμαρχος Οριστιάδας Βασίλης Μαυρίδης και ο Δήμαρχος της Καβάλας Θεόδωρος Μουριάδης. Μετά από μια σύντομη σύσκεψη, οι δήμαρχοι μετέβησαν στον χώρο του έργου. Εντός του χρονοδιαγράμματος, νέες θέσεις εργασίας, εντός του πλαισίου του περιφερειακού σχεδιασμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων μας, πιλότος η μονάδα όπως κατασκευάζεται για τη μονάδα της Καβάλας, έτσι όπως προγραμματίζεται για τα επόμενα χρόνια. Η στόχη είναι κοινή για όλους. Στόχος μας είναι να μειώσουμε τα σκουπίδια που θάβουμε στις μονάδες υγειονομικής ταφής. Από αυτά τα σκουπίδια να πάρουμε ξανά πίσω ζωή, διότι όπως έχουμε και ως κανόνα αξία ζωής πλέον, τα απορρίμματα δεν είναι σκουπίδια, τα απορρίμματα είναι φυσικός πόρος και πρέπει να αποτελέσουν το μέλλον όλων μας. Εγώ χαίρομαι που ολοκληρώνεται στην περιοχή μας αυτή η μονάδα επεξεργασίας για τις νέες θέσεις εργασίας που θα φέρει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πιστεύουμε στην πράσινη οικονομία, πιστεύουμε στην κυκλική αυτού του τύπου οικονομία και χαιρόμαστε που είναι προϊόν μιας αγαστής συνεργασίας, τόσο μιας κατασκευαστικής εταιρείας που εμπρόθεσμα και σε καλή ποιότητα από ό,τι φαίνεται παραδίδει ένα έργο να αξιοποιηθεί τόσο από την ΔΙΑΜΑΘ όσο και από τους δημότες του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Προχθές πήραμε και μία απόφαση ακόμη, πέρα από αυτό το κομμάτι της μονάδας που υπάρχει, είναι από τα πιο σύγχρονα. Προχωρήσαμε και σε μία ακόμη απόφαση με την προαίρεση να εξυγχρονίσουμε ακόμη περισσότερο τη μονάδα με μία πιο ολοκληρωμένη επεξεργασία των στερεών απορριμμάτων, έτσι ώστε στο τέλος του 2022 πήρε παράταση για τα τέλη ταφής να είμαστε έτοιμοι και να μπορέσουμε με αυτή τη μονάδα που μπορεί να εξυπηρετήσει τον πρώτο καιρό τελέστον όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, να μπορούμε να γλιτώσουμε τα τέλη ταφής που αυτό το οικονομικό κόστος προς τους πολίτες μας είναι περίπου 1.700
έως 2 εκατομμύρια. Θεωρούμε ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Και μόνο η παρουσία όλων ημών εδώ δείχνει πόσο ενωμένοι είμαστε, πόσο συνέπεια έχουμε στην κοινωνία και πόσο σεβασμό στο περιβάλλον, έτσι ώστε αυτός ο στόχος που βάλουμε μαζί με την περιφέρεια, είτε για το αέριο, είτε για την ολοκλήρωση και των μονάδων και τη δεύτερη μονάδα της Καβάλας, που θεωρούμε ότι το επόμενο καιρό θα τη βγάλουμε στον αέρα για κατασκευή, και παρεμβάσεις στη χωματερή της Κομωτινής για την αποκατάσταση και μικρές μονάδες ΜΕΑ όπως είναι η Ορεστιάδα και στην Ξάνθη, με χρηματοδότηση από την περιφέρεια, να μπορέσουμε τα επόμενα 2 χρόνια να ολοκληρώσουμε όλη την υποδομή ό,τι αφορά την αξιοποίηση και την επεξεργασία στα σκουπίδια. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΕΔ, το έργο αναμένεται να παραδοθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Η εικόνα της μονάδας άλλωστε δείχνει πως βρίσκεται λίγο πριν την ολοκλήρωσή της, με τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας να δουλεύουν εντατικά, προκειμένου να παραδώσουν την μονάδα εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, ανάμεσα σε πάρα πολύ καλούς συναδέλφους, οι οποίοι έχουν δώσει τα δείγματα γραφής και στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, με πολύ γρήγορους ρυθμούς, τόσο η Διαμάθ όσο και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης τρέχουν μια διαδικασία που ευελπιστούμε ότι σε ελάχιστους μήνες θα είναι έτοιμη προς παράδοση, που θα λύσει ένα τεράστιο πρόβλημα στην περιοχή μας. Η ΜΕΑ της Αλεξανδρούπολης αποτελεί το πρώτο από τα μεγάλα έργα που περιλαμβάνονται στον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων και επομένως και στον εθνικό σχεδιασμό. Θα ακολουθήσει, όπως πολύ σωστά είπε ο αγαπητός Μανώλης, και η ΜΕΑ της Καβάλας, αλλά και η ΜΕΑ Βορείου Εύρου και κατόπιν η μονάδα στην Ξάνθη, έτσι ώστε να δώσουμε επιτέλους λύση με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Είμαστε εδώ σήμερα, αφενός μεν για να δούμε την εξέλιξη των εργασιών της μονάδας επεξεργασίας της Αλεξανδρούπολης, διότι εγώ ενδιαφέρομαι ακόμα περισσότερο, διότι ο Δήμος μας σε λίγο θα ξεκινήσει και αυτός ένα αντίστοιχο έργο. Και επίσης για να συζητήσουμε εδώ, μια και είμαστε η μεγαλύτερη Δήμη σε όλη την περιφέρεια, την εξέλιξη του σχεδίου διαχείρισης των απορριμμάτων. Διότι ξέρετε, το σχέδιο διαχείρισης δεν σταματάει, ούτως ή άλλως έχουν βγει πλέον και καινούργιες διατάξεις όπου πρέπει να προσαρμοστούμε, εξού και η προαίρεση που είπε προηγούμενα και ο πρόεδρος της Διαμάθ. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε πολλή δουλειά και την κάνουμε. Τραγικό θάνατο, κυρίες και κύριοι, βρήκε 52χρονος αγρότης στην Ξάνθη, ο οποίος παρασύρθηκε από θεριζοαλωνιστική μηχανή που οδηγούσε ο 72χρονος πατέρας του. Η είδηση σόκαρε την τοπική κοινωνία στο Δήμο Τοπείρου. Ένας 72χρονος πατέρας, χειριστής θεριζοαλωνιστικής μηχανής, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα το 52χρονο γιο του την ώρα του θερισμού στο ίδιο του το χωράφι, αργά το απόγευμα της Δευτέρας, 23 Αυγούστου, στο παλιό Εράσμιο της Ξάνθης. Το τραγικό συμβάν βύθισε στη θλίψη την τοπική κοινωνία της περιοχής. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν γίνει γνωστά και διερευνώνται από το αστυνομικό τμήμα Ευλάλου. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άτυχος 52χρονος έχασε την ισορροπία του και έπεσε παρασυρώμενος από τη μηχανή. Όταν διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Αυδείρων, ήταν ήδη αργά, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του. Ο 52χρονος οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία με την οικογένειά του, συγγενείς, φίλους και κατοίκους του Δήμου Τοπείρου να μην μπορούν να πιστέψουν το κακό που συνέβη από τη μία στιγμή στην άλλη σε μια δουλειά ρουτίνας για τους δύο άνδρες. Ακόμη ένα περιστατικό γέννησης υγιούς βρέφους, κυρίες και κύριοι, από μητέρα θετική στον κορονοϊό, καταγράφει το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Ο μεευτήρας, σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, επεσήμανε τη δυσκολία του τοκετού και τόνισε την ανάγκη για τήρηση των μέτρων προστασίας και του εμβολιασμού. Ένα υγιέστατο βρέφος από έγκυο γυναίκα θετική στον κορονοϊό γεννήθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Ο μεευτήρας γυναικολόγος του νοσοκομείου Σπύρος Μιχαλόπουλος έγραψε στη σελίδα του στο Facebook, δημοσιεύοντας φωτογραφία του με τους συναδέλφους του Γιάννη Τσίρκα και Μαρίας Μαρλαμάκη τα εξής: «Ακόμη μία κεσαρική τομή σε μητέρα θετική στην COVID-19 που μας διακόμισε σε άλλο νοσοκομείο της περιφέρειάς μας στην εφημερία μας. Οι συνθήκες των χειρουργείων των θετικών περιστατικών είναι γνωστές. Μεγάλη δυσκινησία μέσα στις φάμπιουλους στολές, υδρότας, άγχος για τη σωστή και επαρκή τήρηση των απαιτούμενων μέτρων, παράλληλα βέβαια με τις δεδομένες δυσκολίες και την αγωνία του κάθε χειρουργείου.
Η μητέρα με το πέρας του χειρουργείου μεταφέρθηκε για νοσηλεία και περαιτέρω αντιμετώπιση στη μονάδα COVID του νοσοκομείου μας, που νοσηλεύει ήδη άλλους περίπου 35 θετικούς ασθενείς. Το νεογνώ χωριστά μόνο του σε ειδικό θάλαμο στην Πανεπιστημιακή Γυναικολογική και Μαιευτική Κλινική. Πότε θα ξανασμίξουν, ένας Θεός ξέρει. Ο πόλεμος συνεχίζεται και είναι πιο έντονος από ποτέ, με μεγάλη ανηφόρα μπροστά. Τηρήστε τα μέτρα προστασίας και εμβολιαστείτε. Είναι λογικό κάτι που δεν μας είναι οικείο να μας φαίνεται περίεργο, ύποπτο ή και να μας τρομάζει. Ακούστε τους ειδικούς, η πανδημία δεν παίζει, καταλήγει η ανάρτηση του γιατρού. Θα αλλάξουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Θα πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Παναγιώτη Καλακίκο, το δήμαρχο του Σουφλίου, καθώς έχουμε μια πολύ ευχάριστη είδηση που αφορά στον Δήμο του Κεντρικού Εύρου. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Και αυτή είναι η ίδρυση πια, κατόπιν πολλών προσπαθειών και το ξεκίνημα εντός ολίγων μηνών, από ό,τι καταλαβαίνουμε, της λειτουργίας ενός δημόσιου ΙΕΚ με πολλές και ενδιαφέρουσες ειδικότητες. Παρακαλώ να σας ακούσουμε. Καλησπέρα. Πραγματικά έτσι είναι, είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Ένα αίτημα το Δήμο Σοφλίου πλέον βρήκε την ανταπόκριση. Η πολιτεία ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πλέον είναι γεγονός από χθες. Υπάρχει η εφημερίδα κυβέρνησης που πλέον δημιουργείται θεματικό παράρτημα πρωτογενούς τομέα μεταποίησης προϊόντων και βιώσιμης ανάπτυξης στο μέδρα το Σοφλί. Είναι πολύ σημαντικό, διότι τα παραρτήματα, αν θέλετε, τα θεματικά παραρτήματα ΔΙΕΚ που έγιναν είναι μόνο 5. Εγάλαιο, Θεσσαλονίκη, Αχαρνών, στα Γιάννηνα και στο Σουφλί. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι μια μεγάλη επιτυχία μετά από συνεχή αγώνα της Δημοτικής Αρχής αλλά και πολλών άλλων ατόμων που βοήθησαν προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Καλακίκο, να πούμε ότι οι ειδικότητες στις οποίες αφορά η ίδρυση του ΙΕΚ είναι μελισσοκομείας, σειροτροφίας και αμπελουργία συνοποιίας, έτσι. Δηλαδή κάτι που αφορά αμιγώς τον πρωτογενή τομέα που σχετίζεται και με την περιοχή μας. Ακριβώς. Στοχεύουμε στο πρωτογενή τομέα και αφορά αυτές τις ειδικότητες, οι οποίες απεδείχθηκε γιατί θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τις κτηριακές εγκαταστάσεις, αλλά αποδείχθηκε ότι η κυβέρνηση έχει θέληση και απόφαση και έκδωσε το σχετικό φύλο της κυβέρνησης για την ίδρυση του παρατήματος και για τη λειτουργία του έτους 2022-2023. Ξεκινάμε λοιπόν τη δουλειά. Το πρώτο βήμα έχει γίνει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές, γιατί και ο κύριος Δημοσκάκης με τις συνεχείς ερωτήσεις στη Βουλή, αλλά και με τις παρεμβάσεις τις τηλεφωνικές και του κυρίου Δερμετζόπουλου και του κυρίου Κιελέτση, είχαμε φτάσει να έχουμε αυτό το αισιό αποτέλεσμα. Νομίζω βέβαια ότι ο αγώνας του Δήμου Σουφλίου συνεχίζεται, διότι πέρα από την ίδρυση ΔΙΕΚ σε αυτά τα σημαντικά τμήματα μελισσοκομείας, ιδιοτροφίας και αμπελουργίας είναι να προστεθούν και άλλες σχολές και πανεπιστημιακά τμήματα. Εμείς από την πρώτη στιγμή δηλώσαμε ότι ο Δήμος Σουφλίου δεν θα πρέπει να εξαιρεθεί και θα πρέπει να αποκατασταθεί η αδικία. Η αδικία που έχει γίνει στο κεντρικό Δήμο του νομού μας, στο Δήμο Σουφλίου, στην καρδιά, αν θέλετε, του νομού μας, και είναι ο μοναδικός δήμος ο οποίος είχε εξαιρεθεί από αυτό το σχεδιασμό. Δεν γνωρίζω για ποιους λόγους μέχρι τώρα, αλλά εμείς συνεχίζουμε να διεκδικούμε και ο αγώνας μας θα είναι δυνατός για να επιτύχουμε και να δημιουργηθεί και πανεπιστημιακό τμήμα. Μπορεί βέβαια οι καταστάσεις, αν θέλετε, ή το πνεύμα να μην είναι το κατάλληλο για δημιουργία νέων σχολών πανεπιστημιακών, αλλά αυτό δεν μας αποτρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε δίκαια αιτήματα. Έχουμε οργανώσει, αν θέλετε, όπως και στην προκειμένη περίπτωση, ο φάκελος για τη δημιουργία ΔΙΕΚ από τους συνεργάτες μου, από τους ειδικούς συνεργάτες, από τους ερητούς συνεργάτες που έχω στη Δημοτική Παράταξη. Ήταν ολοκληρωμένος, εμπεριστατωμένος και πίστηκαν ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί αυτή η ευαίσθητη περιοχή, η περιοχή που αντιμετωπίζει ιδιαίτερο δημογραφικό πρόβλημα.
Το καταλαβαίνουμε αυτό που μας λέτε και ειδικότερα σε ό,τι έχει να κάνει και με την ίδρυση των πανεπιστημιακών σχολών, γιατί είδαμε και τη δική σας προσπάθεια κατά τη διάρκεια των επισκέψεων του αρμοδίου Υφυπουργού Παιδείας, του κυρίου Συρίγου, στην περιοχή. Και είδαμε έτσι τη στεναρή προσπάθεια του Δήμου Σουφλίου να ενταχθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, γίνεται ένα πολύ καλό βήμα, ένα πολύ θετικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση με αυτές τις πρώτες σχολές. Να ρωτήσω πρακτικά αυτό τι σημαίνει για την περιοχή. Όχι, κύριε Δήμαρχε. Νομίζω ότι δεν θα φεύγουν οι νέοι από την περιοχή. Θα έρθουν νέοι από άλλες περιοχές. Είναι σχολές, η μελισσοκομεία. Εμείς ξέρετε ότι έχουμε κάνει και πρόταση για δημιουργία μελισσοκομικού πάρκου. Και δημιουργείται το νομικό καθεστώς εκείνο που θα επιτρέπει πώς θα ιδρύονται μελισσοκομικά πάρκα. Γιατί μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχει τέτοια νομοθετική ρύθμιση. Αντιλαμβάνεστε ότι δίνουμε και κατευθύνσεις και δεν θα είναι τυχαίο ότι προσεχώς θα μας επισκεφθεί και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και εκεί πιθανόν να έχουμε και άλλα αποτελέσματα ή ακόμα και αιτήματα δημιουργίας αγροτικών σχολών. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το Σουφλί θα πρέπει να υποστηριχθεί. Και δεν το λέω γιατί είμαι δήμαρχος, αλλά επειδή μία σειρά ετών έχει εξαιρεθεί από όλο αυτό το γενικό σχεδιασμό, το στρατηγικό σχεδιασμό δημιουργίας σχολών. Και τα αποτελέσματα τα έχουμε δει, ότι οι νέοι να φεύγουν. Θα πρέπει να συγκρατήσουμε τους νέους, να δημιουργηθούν οι σχολές και να τους δώσουμε σωστές κατευθύνσεις. Γιατί ξέρετε ότι η αποστολή του θεματικού ΙΕΚ αποτελεί η πιλωτική ανάπτυξη και πρόθεση δικοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η Σειροτροφία θα είναι η μοναδική σχολή, αν θέλετε, που θα λειτουργεί στην Ελλάδα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Και πού αλλού θα μπορούσε να γίνει πέρα από το Σουφλί, κύριε Δημάρχη. Πού αλλού θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια σχολή σειροτροφίας, αν δεν γινόταν στο Σουφλί, το καταλαβαίνουμε αυτό. Πολλά είναι τα αυτονόητα, πολλά καταλαβαίνουμε, αλλά στην πράξη δεν γίνονται πολλές φορές. Αν δεν τα διεκδικείς και αν δεν αγωνίζεσαι και αν δεν προσπαθήσεις να πείσεις ότι έχεις το δίκιο. Και είχαμε μια σειρά, αν θέλετε, και συναντήσεις και επισκέψεις και με την Υπουργό, αλλά και με τον Γενικό Γραμματέα, που θα πρέπει να τους ευχαριστήσω, διότι ο κ. Βούτσιλος επισκέφθηκε για τις εγκαταστάσεις, επισκέφθηκε, αν θέλετε, και επιχειρήσεις της περιοχής, συνομίλησε με τους επιχειρηματίες, αλλά ακόμα μας υποστήριξαν και οι σύλλογοι βιοτεχνών, οι επαγγελματίες, ο σύνδεσμος Πανελλήνιος. Οπότε νομίζω ότι είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Το Σουφλί βρήκε φίλους, βρήκε υποστηρικτές και νομίζω ότι είναι το πρώτο βήμα. Η αρχή έχει γίνει και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα ζητήσουμε πιθανόν και άλλη και δημιουργία αγροτικών σχολών. Και το λέω αυτό διότι θα πρέπει να υποστηριχτούμε και από τους άλλους τους δήμους. Διότι παντού έχουν γίνει αντίστοιχες σχολές και θα πρέπει το Σουφλί να αποτελέσει πρότυπο αγροτικών σχολών προκειμένου να ενισχυθεί και από τους άλλους τους δήμους. Η Αλεξανδρούπολη, η Οριστιάδα ή αν θέλετε και το Δημότικο δεν έχει ανάγκη από δημιουργία τέτοιων σχολών γιατί υπάρχουν άλλες ειδικότητες και θα πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός για όλους τους δήμους, αν θέλετε για όλο τον νομό, προκειμένου κάθε δήμος να έχει κάτι ξεχωριστό και να υποστηρίζεται από τους άλλους τους δήμους. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, εμείς διεκδικούμε και τη σχολή της κτηνιατρικής και αποκτάμε συμμάχους και φίλους. Και ας μας λένε κάποιοι ότι το αίτημά μας είναι πολύ απαιτητικό ή αν θέλετε δεν μπορεί να ανταποκριθεί το Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Εμείς πιστεύουμε ότι όταν έχουμε 40.000 εγωπρόβατα, 4.000 βοηθοί και τόσα μελισσοκομικά σμήνη ή αν θέλετε ακόμα και τα αρπακτικά πτηνά, γιατί όταν έκανα μία όταν ήμασταν στη Δαδιά μαζί με τον Υφυπουργό τον κύριο Συρίγου και τον κύριο Μίτκα, αναφέρθηκα ότι εκτός των άλλων των προϋποθέσεων υπάρχουν και τα πτηνά, κοινώσεις πτηνών ή οτιδήποτε. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αν θέλετε να μην μιλήσουμε για εθνικούς λόγους που επιβάλλεται να γίνει η σχολή, αλλά είναι δίκαιο αίτημα με όλες αυτές τις προϋποθέσεις ο φοιτητής να είναι σε ένα φυσικό περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον που μπορεί να δει τα ζώα και όχι να είναι στις πόλεις, στις πρωτεύουσες. Γιατί κάποιοι δεν θέλουν να έρθουν σε τέτοιες περιοχές, οι οποίες όμως έχουν τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες για σωστής εκπαίδευσης των φοιτητών. Γι' αυτό λοιπόν
επιμένουμε και ζητούμε και τη στήριξη και των άλλων των Δήμων, ότι το επόμενο βήμα, και ετοιμάζουμε και μέσα στην πρόταση του Τρίτσι, είναι η ανακαίνιση ενός κτηρίου της Δημοτικής Αγοράς, με μοναδικό σκοπό να προτείνουμε στο μέλλον ότι εμείς έχουμε τις υποδομές. Έχουμε, αν θέλετε, το ζωικό κεφάλαιο, έχουμε τις δυνατότητες, τις προϋποθέσεις της δημιουργίας της ιατρικής σχολής που θα αλλάξει την εικόνα του Δήμου Σουφλίου. Και θέλουμε την ιατρική σχολή, διότι πραγματικά θα συγκρατήσει τον πληθυσμό στο μεγαλύτερο Δήμο που έχει τη μεγαλύτερη έκταση, τη μεγαλύτερη έκταση. Γι' αυτό λοιπόν ότι χαιρετίζουμε αυτές τις σχολές, το παράδειγμα ΔΙΕΚ, ένα αίτημα που είμαστε πολύ περήφανοι ότι σε 2 χρόνια ολοκληρώθηκε. Έχουμε την υπογραφή του αρμοδίου Γενικού Γραμματέα και μάλιστα με την αίρεση ότι ξεκινάμε από τον χρόνο για να ετοιμαστούμε, να ετοιμάσουμε το κτίριο και αναφέρεται και συγκεκριμένα όπως κάναμε την πρόταση στο κτίριο της πρώην ΔΟΗ που έχει περιέλθει πλέον στην ιδιοκτησία του Δήμου. Αξιοποιούμε λοιπόν και την περιουσία, την ακίνητη του Δήμου και δίνουμε τη δυνατότητα στους νέους και να μείνουν στην περιοχή αλλά και να έχουν τις σπουδές και τις επαγγελματικές γνώσεις για να δημιουργήσουν επαγγέλματα τέτοια που να μπορούν να αξιοποιήσουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά και να δημιουργήσουν προϊόντα τα οποία μπορούν να έχουν και ποιότητα αλλά και να ανταγωνιστούν στη διεθνή αγορά. Άρα αυτή η επίσημη ανακοίνωση από πλευράς σας, από πλευράς Δήμου, συνεπάγεται ταυτοχρόνως ότι είστε και καθόλου έτοιμοι με τις όποιες μικροπαρεμβάσεις απαιτούνται στην συνέχεια να υποδεχθείτε την έναρξη, την ίδρυση, τη λειτουργία των νέων αυτών σχολών του δημοσίου, σε αυτό το επίπεδο μιλούμε πάντοτε, ΙΕΚ. Και το κτηριακό θέμα είναι λυμένο για να έχετε πάρει την έγκριση και να προχωράει κανονικά. Φαίνεται πως είστε έτοιμοι. Έτσι είναι, είμαστε έτοιμοι και ετοιμάζουμε και άλλα κτίρια, να επαναλειτουργήσουμε κτίρια τα οποία ήταν εγκατελειμμένα και είχαν γίνει περιστερώνες. Για να δίνουμε, μπορέσετε λοιπόν, να καταθέσετε ζωή, και δίνουμε κίνηση, δίνουμε ελπίδα, δίνουμε αισιοδοξία στην περιοχή και προχωράμε για τα επόμενα βήματα. Σας ευχαριστήσω πολύ στο σημείο αυτό. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα. Τρεις εστίες πυρκαγιάς εντοπίστηκαν τις τελευταίες 48 ώρες σε διάφορες περιοχές του Εύρου. Η πρώτη προκλήθηκε από παράτυπο μετανάστη σε μια προσπάθεια να κάνει αισθητή την παρουσία του, η δεύτερη σε γάμο από καπνογόνα και η τρίτη από πολίτη που επιχείρησε να κάψει παλιά ελαστικά σε ρέμα. Για τις πρόσφατες εστίες φωτιάς που δημιουργήθηκαν σε όλο τον Εύρο, μίλησε ο αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Πέτροβιτς, λέγοντας πως η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης στο δάσος της Δαδιάς είναι πολύ πιθανό να προκλήθηκε από παράτυπο μετανάστη, ο οποίος προσπαθούσε να ειδοποιήσει τους υπόλοιπους για την τοποθεσία του, καθώς φαίνεται πως είχε χαθεί. Ευτυχώς η πυροσβεστική υπηρεσία έφτασε άμεσα στο σημείο με 10 οχήματα, 42 πυροσβέστες και 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και πολέμησε στις 4 διαφορετικές εστίες που είχαν δημιουργηθεί. Δυστυχώς στις τελευταίες 48 ώρες είχαμε 3 περιπτώσεις πρόκλησης πυρκαγιάς στο νομό Εύρου. Θα ξεκινήσουμε με το πιο σημαντικό. Πέρσι είχαμε πιστήσει την προσοχή όλων στις πυρκαγιές οι οποίες προκαλούνται από διέλευση παράτυπων μεταναστών. Χθες λοιπόν στον στενό πυρήνα του δάσους Δαδιάς είχαμε μία τέτοιου είδους πυρκαγιά με 4 εστίες από παράτυπο μετανάστη ο οποίος και συνελήφθη. Με αυτόν τον τρόπο ήθελε να δηλώσει την παρουσία του στους συμπατριώτες του από ό,τι πληροφορηθήκαμε γιατί είχε χάσει το δρόμο. Με αυτή τη λογική λοιπόν μπορεί να καεί ολόκληρο το δάσος της Δαδιάς. Από την άλλη όμως συνελήφθη ο συγκεκριμένος και παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα της παράτυπης μετανάστευσης. Το έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν και θα πρέπει να ληφθούν ακόμη πιο αυστηρά μέτρα επιτήρησης των δασών μας. Ήδη η αστυνομία, η πυροσβεστική και ο στρατός έχουν μεικτά περίπολα, τα οποία διενεργούν διαρκείς περιπολίες, αλλά θεωρώ ότι πρέπει ακόμη περισσότερο αυτά τα μέτρα να ενταθούν, ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι πάρα πολύ επικίνδυνες και είναι επί της ουσίας ο πλούτος του νομού, όπως το δάσος της Δαδιάς. Υπήρξαν άλλα 2 συμβάντα που πολίτες δημιούργησαν από αμέλεια εστίας φωτιάς. Η μία ήταν σε ένα γάμο και προκλήθηκε από καπνογόνο, ενώ η δεύτερη προκλήθηκε όταν ένας πολίτης αποφάσισε να κάψει παλιά ελαστικά δίπλα στο ρέμα Ειρήνη. Συγχρόνως είχαμε και άλλα 2 περιστατικά. 2 περιστατικά, το ένα είχε σχέση με έναν γάμο, ο οποίος
ήταν να πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες και βέβαια κάποιος στη φωτογράφηση επάνω χρησιμοποίησε καπνογόνα και προκάλεσε πυρκαγιά στο δάσος. Εκεί λοιπόν επενέβη άμεσα η πυροσβεστική και έσβησε την πυρκαγιά και του επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο και χθες ένας άλλος συμπατριώτης μας πήγε στο ρέμα Ειρήνη και έκαιγε λάστιχα αυτοκινήτων. Και αυτός προκάλεσε πυρκαγιά μικρή, η οποία κατασβέστηκε από την πυροσβεστική και το επιβλήθηκε το ανάλογο πρόστιμο. Μεγάλη προσοχή λοιπόν. Εγώ θέλω να συγχαρώ βέβαια τους πυροσβέστες για την άμεση και αποτελεσματική επέμβαση και στις τρεις περιπτώσεις και ιδιαιτέρως στο δάσος της Δαδιάς που αποσώφησαν ένα τόσο μεγάλο κίνδυνο. Από την άλλη όμως πρέπει να τονίσω ότι θα πρέπει και οι πολίτες και το κάνουν και τους ευχαριστώ δημοσίως να τηλεφωνούν βλέποντας κάποιον ύποπτο καπνό. Είναι πολύ σημαντικό στα πρώτα λεπτά να εντοπίσουμε μια ενδεχόμενη πυρκαγιά. Πάντως, συνεχίζουμε και είμαστε όλοι μας πολιτική προστασία. Πρέπει να φερόμαστε με μεγαλύτερη υπευθυνότητα και αυτός είναι ο στόχος για να έχουμε μια αντιπυρική περίοδο πραγματικά ήρεμη, χωρίς προβλήματα. Στην άμεση συγκρότηση των περιφερειακών συντονιστικών οργάνων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας καλούνται να προχωρήσουν οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες μετά την εμφάνιση κρουσμάτων αφρικανικής πανόλης των χείρων στη Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία από την αρχή του έτους έως και τα τέλη του Αυγούστου έχουν εντοπιστεί 4 εστίες σε κατοικίδιους χείρους και 193 εστίες σε αγριόχειρους. Νέα κρούσματα αφρικανικής πανόλης των χείρων επιβεβαιώθηκαν στη γειτονική Βουλγαρία με την αρμόδια υπηρεσία στη χώρα μας να εφιστά την προσοχή στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές να εφαρμόσουν πιστά τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας. Σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στις 18, 19 και 20 Αυγούστου, μέσω του Συστήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κοινοποιήθηκαν μεταξύ άλλων τρεις πρωτογενείς εστίες αφρικανικής πανόλης των χείρων σε κατοικίδιους χείρους στη Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία από την αρχή του έτους έως και τις 23 Αυγούστου έχουν εντοπιστεί 4 εστίες σε κατοικίδιους χείρους και 193 εστίες σε αγριόχειρους, προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος του νοσήματος στη χώρα και να αποφευχθεί μια επιζωωτία, εφιστάται η προσοχή στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές για την πιστή εφαρμογή των παρακάτω μέτρων. Στην άμεση συγκρότηση των περιφερειακών συντονιστικών οργάνων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία των συνεργείων δίωξης και των ομάδων κυνηγών, σύμφωνα με το σχέδιο μείωσης του πληθυσμού των αγριόχειρων, στην εντατικοποίηση της παθητικής και ενεργητικής επιτήρησης σε αγριόχειρους και τα υβρίδια αυτών, στον έλεγχο των μέτρων βιοασφάλειας στα ακυνηγητικά πεδία, στην εντατικοποίηση της παθητικής και ενεργητικής επιτήρησης σε κατοικίδιους χείρους, επίσης στην εντατικοποίηση των ελέγχων των μέτρων βιοασφάλειας στις χειροτροφικές εκμεταλλεύσεις. Κυρίες και κύριοι, θα μεταφερθούμε αμέσως τώρα στην Ορεστιάδα. Θα πάμε να συναντήσουμε μέσω Skype τον κύριο Χρήστο Τσομπανίδη, πρόεδρο της Ένωσης Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ορεστιάδας και Περιφέρειας, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο περιθώριο της Λευκής Νύχτας στην Ορεστιάδα, ένα γεγονός που η περιοχή, η πόλη της Ορεστιάδας, το περίμενε πάρα πολύ. Εμείς εδώ το είχαμε προλογίσει και είναι ένα χαρμόσυνο γεγονός. Θα μας τα πει πολύ καλύτερα ο ίδιος. Καλησπέρα σας, κύριε Τσομπανίδη. Καλησπέρα σας από την Ορεστιάδα, τη μυστική Ορεστιάδα που διασκεδάζει. Περνάμε πάρα πολύ καλά. Έχει πάρα πολύ κόσμο εδώ πέρα και έπρεπε να είστε εδώ. Κάτι μπορούμε να διακρίνουμε πίσω σας. Φαίνεται ότι η προσέλευση των πολιτών είναι ικανοποιητική, αν όχι πολύ μεγάλη. Είναι πάρα πολύ ικανοποιητική. Στους δρόμους παραμέσα έχει ακόμα πολύ περισσότερο κόσμο. Βγήκαμε μία βόλτα προς τα πάνω, τώρα που σχολάσανε και γραφεία και άλλες επικοινήσεις. Τώρα κατεβαίνει ο κόσμος. Εξάλλου, οι μουσικές μας ξεκινήσαν σε 9 η ώρα. Σε 6 στα 10 τα σημεία αυτή τη στιγμή είναι sold out όλες οι ταβέρνες. Ο κόσμος το περίμενε, όπως σας είπα, από πολύ νωρίς βγήκαν στην πλατεία. Από πολύ νωρίς ρωτούσαν και περιμένανε. Το εμπορικό το κομμάτι θα ανεβάσουμε και βίντεο αύριο. Πάει πάρα πολύ καλά. Σε όλα τα καταστήματα είναι γεμάτο κόσμο. Και περιμένουμε μια πολύ πολύ καλή βραδιά αντάξια των προσπαθειών και των απαιτήσεων του κόσμου που το περίμενε, όπως σας είπαμε, πάρα πολύ.
Τι περιέλαμβανε από την αρχή της η σημερινή νύχτα? Η σημερινή νύχτα, όπως σας είπα, ξεκίνησε το εκδοτικό της κομμάτι από πολύ νωρίς. Ο κόσμος είναι εκπαιδευμένος, θα το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, δηλαδή έχουν από πέρυσι και από πρόπερση την εμπειρία. Βγήκαν για να προλάβουν κάποιες μεγαλύτερες ποικιλίες και εμπορευμάτων ή προϊόντων που θέλουν να αγοράσουν. Οι έμποροι ήταν έτοιμοι, ήδη προβάλλανε τα καταστήματά τους καθένας από το πρωί και όταν τελείωσε αυτό, δηλαδή όταν σκοτεινέσε, έχουμε βγει ο κόσμος τώρα πλέον έξω και θα τελειώσει σε λίγο τις αγορές που σε καμία μία μισορίζα και θα αποσχοληθεί μόνο με τη διασκέδαση και τις ταβέρνες. Όπως σας είπα, όλες είναι sold down, δύσκολα βρίσκεις τραπέζι. Άρα κερδίζετε το στοίχημα κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως το αντιλαμβανόμαστε, και είναι πολύ σημαντικό. Αναμφίβολα, διότι όπως σας είπα, αυτό δεν το φτιάχνει ένας, απλά όλη η πόλη το δημιουργεί, είτε από τη θέση του επαγγελματία είτε από τη θέση του καταναλωτή. Είναι ένα ανάμεικτο αστικό φεστιβάλ, δεν ταιριάζει, δεν ομοιάζει με κάτι αντίστοιχο, γι' αυτό και το αγκάλιασε, ξαναλέμε, την πρώτη στιγμή ο κόσμος από πρόπερση, γιατί είδε τη διαφορετικότητά του, την αξία του. Και ο κορονοϊός μας όθησε λίγο περισσότερο στο ψυχολογικό το κομμάτι ότι το θέλαμε αυτό. Είναι ένα πολύ μεγάλο αστικό φεστιβάλ. 10 καταστήματα έχουν ορχήστρες απόψε και όπως σας είπα, η πλημμυρίδα συνεχίζεται. Νομίζω ότι πέρα από αυτό το οποίο μας περιγράφεται και αυτό το οποίο φαίνεται, η σημερινή ημέρα για την Ορεστιάδα και γενικότερα για κάθε περιοχή η οποία πραγματοποιεί μια λευκή νύχτα, πολλό δε μάλλον για την Ορεστιάδα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ως περιοχή, θέλει να σηματοδοτήσει, θέλει να μας πει πολλά περισσότερα για όλα αυτά που έχει περάσει η περιοχή, ο εμπορικός κόσμος και ο καταναλωτής το τελευταίο αυτό διάστημα, το Πολύπαθο, αλλά και αυτά που έρχονται τον επόμενο καιρό, εν πάση περιπτώσει, στην ζωή μας, κύριε Τσομπανίδη. Σαφέστατα, ο κόσμος έχει δοκιμαστεί. Έχει δοκιμαστεί και οικονομικά, έχει δοκιμαστεί και ψυχολογικά. Εντάξει, ήταν πάρα πολλοί μήνες που πιεστήκαμε και από τα δύο αυτά που αυτό αναφέραμε, οικονομικά και ψυχολογικά. Δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι SAE, γι' αυτό και αυτής της ευκαιρίας το αγκαλιάζει, το αναδεικνύει, όπως είπαμε, και το εκμεταλλεύεται. Τώρα, αυτά που πούμε που διαρρέουν ότι πιθανόν να έχουμε κάτι αντίστοιχα, δηλαδή να έχουμε, ας πιστεύουμε ότι είναι απλά φήμες, ότι δεν θα ξαναρθούν εκείνα τα περσινά τα άσχημα, οι άσχημες μέρες, ότι θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα, πιο ήρεμα, πιο ανθρώπινα και να έχουμε τις ζωές μας πίσω. Όπως ακριβώς τις πήραμε τώρα για το καλοκαίρι, όπως τις δοκιμάσαμε, και από εκεί και πέρα θα προσέχουμε, τα εμβόλια υπάρχουν, τα φάρμακα υπάρχουν. Η προσωπική ευθύνη έχει, κατά τη γνώμη μου, ύψιστα, δεν ήταν όπως παλιά. Ο κόσμος έχει καταλάβει την δυσκολία και προσέχει πολύ περισσότερο. Προσωπικά και λιγότερο περιμένει από άλλα πράγματα. Να πάνε όλα να αντιμετωπίζονται καλά όσον αφορά για το χειμώνα. Σε κάθε περίπτωση η Ορεστιάδα απόψε γιορτάζει. Εμείς σας αφήνουμε να συνεχίσετε, να το ευχαριστηθείτε και να αποτελέσει έτσι σημαντική ημέρα εφαλτήριο για όλα αυτά που τα ευχάριστα, τα οποία θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα, να τα πούμε και στον απόϊχο αυτής της βραδιάς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Τσομπανίδη, που ήσασταν απόψε κοντά μας. Πάρα πολύ και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Τώρα, κυρίες και κύριοι, από τις 11 έως τις 19 Σεπτεμβρίου διοργανώνεται η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην οποία θα λάβει μέρος το Επιμελητήριο Εύρου, προσφέροντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις μέλη του να εκθέσουν τα προϊόντα τους. Το μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός της χώρας θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο, με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλων. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η ΔΕΘ θα αποτελέσει την πρώτη μεγάλη έκθεση που θα διοργανωθεί στην Ευρώπη για το 2021. Στις 11 Σεπτέμβρη, η Διεθνής Έκθεση επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για να φιλοξενήσει επιχειρήσεις και επισκέπτες και από τη διοργάνωση αυτή δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν τα επιμελητήρια της χώρας. Το Επιμελητήριο Εύρου θα λάβει μέρος με 10 τοπικές επιχειρήσεις. Το Επιμελητήριο Εύρου και γενικότερα το Επιμελητήριο της χώρας μέσω της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος τα τελευταία 4 χρόνια συμμετέχουν στη ΔΕΘ ΧΕΛΕΞΠΟ που διοργανώνεται κάθε αρχές Σεπτεμβρίου του έτους. Έτσι λοιπόν και φέτος, 11 με 19,
του μήνα του Σεπτέμβρη είναι τα εγκαίνια, η έναρξη της έκθεσης και τελειώνει στις 19 του μήνα. Το μελητήριο Εύρω θα έχει ένα περίπτερο 100 τετραγωνικών μέτρων μέσω της κεντρικής ένωσης μελητηρίων. Θα συμμετέχουν 10 επιχειρήσεις από την περιφερειακή ενότητα Εύρω, οι οποίες θα συμμετέχουν για να προβάλλουν τα προϊόντα τους, να κάνουν εμπορικές συμφωνίες. Πιθανότατα γίνουν και πωλήσεις τα τελευταία χρόνια, θα μπορούν να κάνουν και πωλήσεις. Είναι εντελώς δωρεάν η συμμετοχή και όσοι ακόμη θέλουν να συμμετέχουν μπορούμε να τους βολέψουμε, γιατί το περίπτερο είναι μεγάλο. Σήμερα με κάνουμε και ένα κάλεσμα ακόμα αυτές τις μέρες, αν τυχόν υπάρχει κάποιος που δεν άκουσε την ανακοίνωσή μας ή δεν έλαβε το mail που στείλαμε, τουλάχιστον σε όλα τα μέλη του μελητηρίου Εύρω. Έτσι λοιπόν, σε αυτές τις μέρες μεταφέρουμε τα προϊόντα δωρεάν το μελητήριο Εύρω. Μόνο το κόστος έχουν αναλάβουν οι επιχειρήσεις. Είναι μια προβολή τουλάχιστον που γίνεται σε πανελλήνιο επίπεδο, ίσως τα λέγαμε και σε επίπεδο ευρωπαϊκά, γιατί συμμετέχουν επιχειρήσεις από τα Βαλκάνια. Η 85η δεύτερο μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός της χώρας θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλων. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η ΔΕΘ θα αποτελέσει την πρώτη μεγάλη έκθεση που θα διοργανωθεί στην Ευρώπη φέτος και θα θέσει τον οργανωτικό πύχη για όλες τις ανάλογες εκδηλώσεις. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στην Ελλάδα, με κεντρικό θεματικό άξονα το τρίπτυχο «Παρελθόν παρόν μέλλον» στο πλαίσιο και της επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Η φετινή διοργάνωση θα επιδιώξει να συνεισφέρει στον επαναπροσδιορισμό των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας, να τονώσει την ιστορική μνήμη, να φέρει κοντά τον πολίτη με τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογίες, τις καινοτομίες αλλά και την ελληνική παραγωγή. Εκεί πέρα γίνονται εμπορικές συμφωνίες, γίνονται πωλήσεις, γίνεται η εξωστρέφεια σε αυτήν που έχει επενδύσει το μελητήριο Εύρω, στην ουσία να βγουν επιχειρήσεις εκτός τα όρια του ναμού Εύρω. Θα υπάρχει υπεύθυνος του μελητήριου Εύρω, θα τους μεταφέρουμε τα προϊόντα τους, θα γίνει διαχωρισμός κάθε σημείο που θα αναλάβει και θα προβάλλει τα προϊόντα κάθε επιχείρηση. Θα υπάρχει τηλεοπτικό υλικό το οποίο θα προβάλλουμε τις ομορφιές της περιοχής μας μέσω διάφορα βίντεο που έχουν όλοι οι φορείς και το μελητήριο Εύρω, για να γνωρίζουν και οι επισκέπτες τις ομορφιές του μελητήριου Εύρω. Γενικότερα γίνεται, αν θέλετε, μία εκδήλωση στην οποία μπορούμε να προβάλλουμε τις ομορφιές μας, να προβάλλουμε τα προϊόντα μας, να προβάλλουμε, αν θέλετε, τα delicatessen προϊόντα μας, που είναι μάλιστα πάρα πολύ γνωστά. Εν τω μεταξύ, έχει αποσταλεί η ελληνική βοήθεια που συνέλεξε το επιμελητήριο Εύρω για την στήριξη των πυρόπληκτων της Εύβοιας. Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, Χριστόδουλος Τοψίδης, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, ευχαρίστησε τους επιχειρηματίες που συνέδραμα στη συγκέντρωση του υλικού, αλλά και τους ανώνυμους πολίτες που προσήλθαν στο επιμελητήριο και προσέφεραν αγαθά. Όλοι μας ζήσαμε πριν 15 μέρες αυτήν τη λέλαπα, αν θέλετε, της φωτιάς στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας και γενικότερα και σε άλλα σημεία της χώρας μας. Μετά από κάλεσμα του μελητηρίου της Εύβοιας, στείλαμε αποστολή και μάλιστα ήθελα να ευχαριστήσω δημοσίως, όπως και ευχαρίστησα με δελτίο τύπου, τις επιχειρήσεις που συμβάλλαν σε αυτήν την προσπάθεια, είτε με αναψυκτικά, είτε με τρόφιμα, είτε με είδη πρώτης ανάγκης. Καθώς επίσης το μελητήριο Εύρω έχει καταθέσει και 1.000 ευρώ με απόφαση του ΔΣ και ήθελα να ευχαριστήσω δημοσίως και όλα τα μέλη του ΔΣ που είχαμε μια ομόφωνη απόφαση στο λογαριασμό που έχει ανοίξει το μελητήριο Εύρω και όλοι οι φορείς της Εύβοιας για να κατευθύνουν, αν θέλετε, τα χρήματα στις πρώτες ανάγκες που έχουν εκεί οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις του νομού. Σε αυτά τα πλαίσια πρέπει όλοι μας στις δύσκολες στιγμές να δείχνουμε την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό προς τον άνθρωπό μας και ό,τι μπορεί ο καθένας να βοηθήσει. Αυτή την προσπάθεια το μελητήριο Εύρω το έχει αναδείξει και άλλες φορές. Έτσι συνεχίζουμε και σε αυτή την προσπάθεια. Στο μέτωπο της πανδημίας τώρα, κυρίες και κύριοι, στα 3.538 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο. 336 είναι οι διασωληνωμένοι και 28 οι νέοι θάνατοι. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Κρίσιμες για την εξέλιξη της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας, χαρακτήρισε η καθηγήτρια λοιμοξιολογίας και μέλος της Επιτροπής των Ειδικών Βάνα Παπαευαγγέλου τις επόμενες δύο εβδομάδες κατά τη σημερινή ενημέρωση στο Υπουργείο Υγείας. Η κυρία Παπαευαγγέλου ανέφερε ότι το επιδημιολογικό φορτίο της χώρας αυξήθηκε σημαντικά τους τελευταίους δύο μήνες και εμφανίζει σταθεροποίηση τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε υψηλά όμως επίπεδα. Κάνω έκκληση λοιπόν και πάλι σε όσους διστάζουν ακόμα και σήμερα να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους, με τον γιατρό που εμπιστεύονται και να λύσουν τις απορίες τους, να προχωρήσουν άμεσα στον εμβολιασμό τους. Ας μην ξεχνάμε ότι ο εμβολιασμός αποτελεί ασπίδα ατομικής προστασίας για τον ίδιο τον άνθρωπο που εμβολιάζεται, αλλά ταυτόχρονα, συγχρόνως, αποτελεί και μια πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης. Κλείνοντας, και με τη σκέψη στα σχολεία που θα ξεκινήσουν και πάλι σε λίγες μέρες,
όχι μόνο από τη θέση του λοιμοξιολόγου, αλλά κυρίως ως παιδίατρος και γονέας, θα ήθελα να απευθυνθώ στους γονείς των εφήβων και να τους καλέσω να εμβολιάσουν τα παιδιά τους το συντομότερο δυνατό. Ας μην ξεχνάμε ότι στις ΗΠΑ ο εμβολιασμός των εφήβων ξεκίνησε από τον περασμένο Μάιο και ήδη στα τέλη Ιουλίου είχε εμβολιαστεί το 41% των εφήβων 12 με 17 ετών. Στην Ευρώπη, οι περισσότερες χώρες έχουν συστήσει τον εμβολιασμό των εφήβων και έχουν ήδη πετύχει σημαντικά ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.538, εκ των οποίων 29 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων ανέρχεται σε 573.605, εκ των οποίων 51,1% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 216 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.845 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 28, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 13.539 θάνατοι. Το 95,3% είχε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τις Σέρες καταγράφονται 244 νέα κρούσματα. Πιο συγκεκριμένα 72 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, 18 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, 26 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, 3 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου, 76 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, 24 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και 25 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Παράλληλα, σε σχέση με το θέμα του εμβολιασμού των υγειονομικών, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ανέφερε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης ότι ήδη παρατηρείται αύξηση των ραντεβού. Αυξάνεται ο εμβολιασμός των υγειονομικών. Το έχουμε πει και το λέμε συνέχεια και το τονίζουμε. Οι υγειονομικοί έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα για εμβολιασμό. Άλλωστε, θυμάστε ότι ήταν η πρώτη ομάδα η οποία εμβολιάστηκε όταν είχαμε τα εμβόλια στη διάθεσή μας και παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες αύξηση του ποσοστού αυτού. Είμαστε σίγουροι ότι το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο μέχρι την πρώτη του μήνα που τίθεται σε εφαρμογή ο νόμος. Από τις 27 μέχρι τις 30 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου το Φεστιβάλ Θρακικού Πελάγους. Το πρόγραμμα είναι πλούσιο και περιλαμβάνει μία σειρά θαλάσσιων δραστηριοτήτων, όπως ιστιοπλοεία αλλά και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως μουσικές βραδιές. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοργανώνει το Φεστιβάλ Θρακικού Πελάγους. Στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 27 έως την Δευτέρα 30 Αυγούστου στην Αλεξανδρούπολη και στη Σαμοθράκη. Οι δράσεις είναι δωρεάν για το κοινό και θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19. Τετραήμερες εκδηλώσεις και φέτος με το Φεστιβάλ Θρακικού Πελάγους από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, τηρωμένου όμως όλων των αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλων. Αυτό πρέπει να το επισημάνω πάρα πολύ. Γιατί πρόκειται για εκδηλώσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, είναι δωρεάν, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη. Και βέβαια οι εκδηλώσεις θα κλείσουν τη Δευτέρα με μια παράσταση δωρεάν για το κοινό από τον γνωστό ηθοποιό Χάρη Ρώμα. Όλες οι παραστάσεις λοιπόν θα γίνουν και στην παραλία της Αλεξανδρούπολης, στο Νομαρχείο και βέβαια στη Σαμοθράκη. Την Παρασκευή 27 Αυγούστου θα γίνουν εργαστήρια εκμάθησης ναυτικών κόμπων καθώς και παρουσίαση παραδοσιακής ναυπηγικής σε ξύλινη βάρκα με κατάρτια και πανιά. Ενώ το βράδυ θα ακολουθήσει βραδιά βινιλίου στην παραλία με μουσική της δεκαετίας του 70, 80 και 90. Το Σάββατο το πρωί θα πραγματοποιηθεί αγώνας επίδειξης με ιστιοπλοϊκά σκάφη ανοιχτής θάλασσας. Την Κυριακή, στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, θα γίνουν μαθήματα ιστιοπλοείας και αμέσως μετά θα πραγματοποιηθούν μπαρκάδες μέχρι και την περιοχή των Δικέλων. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν τη Δευτέρα 30 Αυγούστου με την παράσταση «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός» του Χάρη Ρώμα στο οικοπάρκο Αλτιν Αλμάζη. Με στόχο να αγγίξουμε την κουλτούρα μας, να αναδείξουμε την ομορφιά του Θρακικού Πελάγους και τις δυνατότητες που έχει η παραθαλάσσια περιοχή μας. Και βέβαια θα είναι και μια ξεχωριστή, θα έχουμε και δύο ξεχωριστές βραδιές με βινίλια, δηλαδή μουσική από DJs που θα παίξουν τραγούδια της δεκαετίας του 70, του 80 και του 90, κλασικό, όχι ψηφιακή μουσική, βινίλιο, αναλογική μουσική, η οποία νομίζω αγγίζει πάρα πολλούς συμπατριώτες. Ανοιχτή λοιπόν πρόσκληση σε όλους αυτό το τετραήμερο στην παραλία της Αλεξανδρούπολης και της Σαμοθράκης.
Ακόμη μία σύλληψη διακινητών μη νόμιμων μεταναστών έλαβε χώρα στον Εύρο. Αυτή τη φορά δύο διακινητές συνελήφθησαν μεταξύ Λουτρών και Σίμης και στην Εγνατία Οδό Κήπων Αλεξανδρούπολης. Συνολικά μετέφεραν 11 παράτυπους μετανάστες, ενώ στον έναν εκ των δύο, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει, βρέθηκε ένα μαχαίρι. Συνελήφθησαν την Τετάρτη 25 Αυγούστου στον Εύρο από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης δύο αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το μεσημέρι της Τετάρτης, μεταξύ Λουτρών και Σίμης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών συνέλαβαν τον ένα διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί αγροτικό και να μεταφέρει παράνομα 7 μη νόμιμους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση, το απόγευμα της ίδιας μέρας, στην Εγνατία Οδό Κήπων Αλεξανδρούπολης, αστυνομικοί του τμήματος Τυχερού συνέλαβαν το δεύτερο διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί για ταχύ επιβατηγό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα 4 μη νόμιμους μετανάστες. Ο διακινητής αρχικά δεν σταμάτησε σε σήμα στάσης των αστυνομικών στην Εθνική Οδό Ορμενίου Αρδανίου και ανέπτυξε ταχύτητα, ενώ στη συνέχεια το όχημα κινητοποιήθηκε στο παραπάνω σημείο και ο δράστης συνελήφθη. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημα, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 21 εκατοστών. Κατασχέθηκαν επίσης δύο οχήματα και χρηματικό ποσό. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ στην προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενήργησαν το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών και το Αστυνομικό Τμήμα Τυχερού. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα τηλεόρασή σας. Ευχαριστούμε πολύ που μας επιλέξατε για την ενημέρωσή σας. Να έχετε ένα καλό βράδυ.